πάμε να γνωρίσουμε τη Γιαμάτα Εκο, μονταρισμένη από τις Ραπτομηχανές Καρβουνοπούλου, για να κάνεις δημιουργίες του ονείρου. Είναι μια επαγγελματική γαζωτική, ίσιο γαζί, με την οποία όμως μπορείς να κάνεις θαύματα. Συναντάμε αρχικά τα λεγόμενα τσίμα γαζιά. Είναι γαζιά τα οποία είναι ευθύγραμμα, μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε τόσο σε εξόραφα, όσο και σε οποιοδήποτε άλλο ύφασμα θέλουμε να πετύχουμε την απόλυτη ευθυγράμμιση. Εδώ παρατηρούμε φανταστικά είδη σαλονιού, στα οποία έχουμε ένα υπέροχο εξόραφο. Πάμε τώρα με τη γιαμάτα μας να κάνουμε στριφώματα. Μπορεί να κάνει στριφώματα πιο στενά, πιο φαρδιά, υπέροχα και καλοραμένα. Συνεχίζουμε με το αγαπημένο μας φυτίλι ή αλλιώ κορδόνι. Είναι αυτά τα κορδόνια τα οποία τα συναντάμε συχνά σε μαξιλάρια, σε καλύματα, σε τσάντες και οπουδήποτε θέλουμε να ντύσουμε τα κορδόνια μας για να τα κάνουμε φανταστικά όμορφα. Συνεχίζουμε με τα πολύ δύσκολα υλικά μα, τα οποία είναι δέρμα, δερματίνη, πλαστικό, μουσαμάδε και γενικότερα όπου έχουν οι περισσότερε δατομηχανέ την τάση να κολλάνε. Στη γεμάτα όμω, με το σωστό μοντάρισμα και τα κατάλληλα αξεσουάρ, θα πετύχει το τέλειο αποτέλεσμα. Πάμε τώρα να δούμε μια υπέροχη σούρα, την οποία μπορεί να πετύχει σε ρούχα, σε κουρτίνε και οπουδήποτε αλλού θε. Προμηθεύσου το κατάλληλο αξεσουάρ και θα πετύχει υπέροχη σούρα με πανεύκολο τρόπο θα συνεχίσουμε τώρα να συναντήσουμε το αγαπημένο μας στενό ποδαράκι. Φυσικά, παρόλο που είναι τόσο στενό, βλέπουμε ότι μπορεί να γαζώσει πολλαπλέ τρώσει. Και αυτό οφείλεται στο τέλειο τράβηγμα που έχουν τα δοντάκια τη ραπτομηχανή μα. Πάμε τώρα στο πολύ φαρδί στρίφωμα, το οποίο θα το πετύχουμε με τον κατάλληλο οδηγό για φαρδιά στριφώματα. Επίση, είναι πολύ σημαντικό να έχουμε σωστό τράβηγμα, έτσι ώστε το στρίφωμά μα να βγει καλοραμένο και φυσικά ευθύγραμμο. Πάμε τώρα στους ημάντες. Οι ημάντες είναι μια αγαπημένη κατηγορία τόσο για αυτούς που ράβουν τσάντες, όχι και γενικότερα σε πολλά είδη δημιουργιών στη ραπτική. Εδώ μπορούμε να κάνουμε ημάντα σκληρό και σε ένα ευθύ γραμμογαζί για να έχουμε όμορφο αποτέλεσμα. Και τέλος πάμε στο κοπτήρα και κρατητήρα της κλωστής. Θα δεις ότι βρίσκεται πίσω από το ποδαράκι σου και είναι ο ιδανικός τρόπος έτσι ώστε να κόβεις την κλωστή σου χωρίς να χρειαστείς ψαλίδι και ταυτόχρονα να συγκρατείς το ξεκίνημα. Σε ευχαριστούμε πολύ.